Είμαστε στην καρτέλα «Ηδραυλικός ανακυστήρας» και στην επιλογή «Κύλινδρος». Ο κύλινδρος είναι ο φορέας μέσα στον οποίο κινείται το έμβολο. Οπότε από την επιλογή του εμβόλου που είχαμε κάνει στην προηγούμενη επιλογή, παίρνουμε τις διαστάσεις του κυλίνδρου. Δεξιά ορίσουμε το υλικό του κυλίνδρου, το ίδιο στο χάλιβα, και γίνονται δύο έλεγχοι, ο στη χωμάτω σε πίεση Όπω στην περίπτωση δική μα δεν ισχύει ο έλεγχο, δεν περνάει και ο έλεγχο πάτου του κυλίνδρου σε πίεση, στον οποίο γίνεται ο έλεγχο αντοχή του πάτου του κυλίνδρου, γιατί αν εφαρμοστεί μεγάλη πίεση, θα ανοίξει. Για να περάσουμε τον πρώτο έλεγχο, πρέπει να διαλέξουμε ένα μεγαλύτερο έμβολο. Πηγαίνουμε στο έμβολο και επιλέγουμε ένα μεγαλύτερο. Οπότε περνάει και ο ένοχος της χουμάτων κυλίνδρου σε πίεση.